Πικρή μου, για χαρά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σάββατο απόγευμα, ηλιόλουστος καιρός, έτσι για ένα μικρό διάλειμμα μέσα στην κακοκαιρία που έχουμε. Βρίσκομαι στο Γκούλε και σήμερα θέλω να σας μιλήσω λίγο για εξατμίσεις. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για εξατμίσεις, για aftermarket εξατμίσεις και το τι ισχύει τελικά σχετικά με τα ποσοστά θορύβου, τα decibel και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχουν προκύψει τώρα τελευταία. Λοιπόν, μένετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για θόρυβο, πολύ θόρυβο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κόκκινο κουπάκι κάνοντας εγγραφή, αλλά και την καμπανούλα, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τα πάντα.
αυτό εδώ, το οποίο λέει ότι έπρεπε να το είχα κολλήσει κάπου εκεί στο πλαίσιο, και λέει ότι είναι μια βεβαίωση ουσιαστικά που λέει ότι είναι σύμφωνη η εξάτμισή μου σύμφωνα με την ε13 τεχνική οδηγία. Έτσι. Αυτό πρέπει να το είχα βάλει, δεν το έχω βάλει. Τέλος πάντων, τα κουβαλάω αυτά μαζί μου για να μην αρχίζω και κολλάω αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, τώρα αν σας σταματήσουν και έχετε aftermarket εξατμίσεις και υπάρχει το decibelόμετρο, το οποίο είναι ένα μεγάλο μαρκούτσι, θα πρέπει να έρθει κάθομαι κάπου περίπου στην απόσταση στην οποία θα γίνει η μέτρηση. Βέβαια, τώρα είναι στο ρελαντί. Κανονικά πρέπει να πάω να ανεβάσω τη μηχανή μου στις 3.000 στροφές. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρω τώρα. Θα πάω εκεί να αφήσω λίγο την κάμερα. Μάλλον όχι, θα πάω και την κάμερα μαζί και να πάμε να κάνουμε το τεστ μαζί. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα να πάω 3.000 στροφές. Αλλά γενικά θα σας βάλουν να ανεβάσετε λίγο τον γκάζι για να δούνε πώς, τι θα μετρήσει το δεσιμπελόμετρο. Στο ρελαντί πάντως δεν ακούγονται και πάρα πολύ φασαριώζικες. Για το πώς ακούγονται όμως οι εξατμίσεις μου πραγματικά στο δρόμο, αλλά και άλλες εξατμίσεις φίλων, δεν έχουμε παρά να ανατρέξουμε σε δύο παλαιότερα βίντεο.
ωστόσο το δεσιμπελόμετρο δείξει παραπάνω δεσιμπέλ, τότε πάρα πολύ ευγενικά το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε τα στοιχεία του οργάνου που σας έγραψε, να πάρετε τα στοιχεία από το δεσιμπελόμετρο και μετά να πάνε να κάνετε μια ένσταση για την βαθμονόμηση του συγκεκριμένου οργάνου. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα μετρητικά όργανα, ιδίως αυτά που μετράνε ήχο, χρειάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα καλυμπράρισμα, βαθμονόμηση και πιστοποίηση.